Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εκτιμώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΔΗΜ για την πρόταση, τη συγκεκριμένη. Ευχαριστώ εκ προημίου και όλους εσάς που χάνετε το απόγευμα σας σήμερα εδώ και ελπίζω να αποζημιωθείτε για τον χρόνο που θα χάσετε. Το θέμα μας είναι η δημιουργική μαθηματική σκέψη. Και αρχικά θα κάνω μια προσπάθεια λίγο να χαρτογραφήσω το τοπίο, γιατί είναι ελαφρώς χαοτικό. Πριν αρχίσω να επικεντρώνομαι στην οπτική την οποία εγώ ασπάζομαι ιδιαίτερα και μέσα από παραδείγματα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό το βιβλίο. Στο σχεδιασμό είχα και έχω δύο βίντεο που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω, αλλά στη μεταφορά στον υπολογιστή το φορμάτ των υποτίθεων έχει κάτι πάθει. Οπότε θα βασιστώ στην καλή γνώση των αγγλικών σας, αλλιώς δεν περάσει, θα εξηγήσω τι δείχνω. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το 2013 και έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Και αναφέρεται στη γνωστή σειρά των Simpsons, για όσους τα παρακολουθείτε. Διαβάζοντας όμως το βιβλίο, πληροφορήθηκα, δεν το γνώριζα, ότι πέντε από τους βασικούς συγγραφείς των διαλόγων στα διάφορα επεισόδια είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών στα μαθηματικά και τη φυσική και μάλιστα σε πανεπιστήμια όπως το Harvard, το Berkeley, το Princeton. Έτσι, ευκαίρος ακαίρος, συναντά κανείς στα επεισόδια μαθηματικές νότες, τις οποίες πολλές από αυτές περνάνε απαρατήρητες, δεν προλαβαίνει το μάτι να τις πιάσει, αν δεν είσαι εξοικειωμένος με το θέμα. Κάποιες άλλες τις πιάνει το μάτι σου, αλλά μετά συνεχίζει το επεισόδιο παρακάτω, ή κάποιες άλλες αποτελούν το βασικό στοιχείο, το βασικό συστατικό του επεισοδίου. Επομένως, είναι αναμενόμενο σαν άνθρωποι με γερό μαθηματικό υπόβαθρο αυτοί να έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους γρίφους τους μαθηματικούς, οι οποίοι έχουν μια πολύ αξιοπρεπή, μια πολύ καθώς πρέπει θέση σε διάφορα επεισόδια. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα επεισόδια, Λίζα Δε Σίμσον, που είναι ένα παλιό επεισόδιο του 1998, ένας τέτοιος γρίφος παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο επεισόδιο. Και η ιστορία ξεκινά στην καντίνα, στο κηλικείο, στο εστιατόριο του σχολείου. Όπου η Λίζα κάθεται να φάει το μεσημεριανό της και απέναντί της βρίσκεται το φυτό του σχολείου, ο καλύτερος μαθητής στα μαθηματικά, που αντιλαμβάνεται την ζωή από μια εντελώς μαθηματική σκοπιά. Εκεί λοιπόν όλοι παίρνουν το. Τώρα κάνω και spoil λίγο το βίντεο γιατί δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε τους υποτίτλους. Όλοι παίρνουν το φαγητό του κηλικίου που είναι κατά τα γούστα τα δικά τους υγιεινόμενα, αλλά απέσιο, απαράδεκτο. Η Δε Λίζα έχει πάρει από το πλησιέστερο κατάστημα εκεί lunchbox, κουτάκι με φαγητό. Υποστηρίζει ότι αυτό τρώει ο Τζον Γκλέν, ο αστροναύτης, όταν δεν είναι στο διάστημα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο πολύ καλός στα μαθηματικά ξαφνικά πέφτει το μάτι του στο καπάκι, στο οποίο πάνω έχει ένα μαθηματικό γρίφο. Ας δούμε ό,τι μπορούμε να δούμε. Το ζητούμενο είναι να βρει τον επόμενο όρο της ακολουθίας. Πιθανόν όσο το βλέπετε, κάποιοι να τον έχετε βρει. Εγώ ομολογώ ότι πάσχισα πάρα πολύ. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο να βρω τον επόμενο όρο που ήταν αυτός. Έτσι. Όταν βέβαια διάβασα
στο βιβλίο το συγκεκριμένο ότι η λογική είναι να το δούμε έτσι. Έκανε και εγώ να. Έτσι. Για να πούμε ότι ήταν αυτό το πολύ απλό πράγμα. Και τώρα θα μπορούσα στη φάση αυτή να σας ρωτήσω. Ωραία, τώρα που κάναμε Α, κάποια κομμάτια και κάποια δεν κάναμε, και αυτό έχει τη σημασία. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω, ωραία, θα το χαρακτηρίζετε δημιουργικό αυτό. Ας πούμε, το συνδέουμε με την χρησιμότητά του σε άλλα προβλήματα. Το συνδέουμε με τη συμβολή του σε έναν κλάδο των μαθηματικών. Το βλέπουμε από τη μεριά της αισθητικής του ομορφιάς ή από τη μεριά της εφευρετικότητας. Εξαρτάται. Γι' αυτό λέω ότι το τοπίο σχετικά με τη δημιουργικότητα δεν είναι καθαρό. Γιατί η απάντηση του καθενός μας έχει να κάνει με το πώς τοποθετούμαστε. Αν για παράδειγμα θεωρούμε ότι ένα προϊόν είναι πολύ δημιουργικό όταν αλλάζει τα πράγματα σε έναν κλάδο και το προχωράει 5 βήματα παραπέρα, προφανώς θα ήμασταν αρνητικοί και θα λέγαμε ότι δεν είναι δημιουργικό. Αν όμως αντιλαμβανόμασταν τη δημιουργικότητα από την οπτική των δύο τελευταίων ίσως προοπτικών, όλο το σημείο θα λέγαμε πάρα πολύ δημιουργικό που το σκέφτηκε. Επομένως, τελικά, το ερώτημα το οποίο πρώτα πρέπει να απαντήσουμε είναι ποιο είναι το τοπίο αυτή τη στιγμή στην δημιουργική μαθηματική σκέψη. Αυτό είναι όμως ουσιαστικά το δεύτερο ερώτημα. Γιατί ουσιαστικά πρώτα κάποιος πρέπει να ξεκινήσει από το τι ορίζουμε ως δημιουργική σκέψη για να το εξειδικεύσει στη μαθηματική δημιουργική σκέψη. Θα προσπαθήσω σύντομα να περιγράψω από το τοπίο αυτό. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Θέλω να πω ότι χρωστώ στον κυνηγό πάρα πολλά για αυτά που λέω σήμερα, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω τα τελευταία 3 χρόνια και να μπορώ να λέω, να μιλάω για αυτά τώρα. Λοιπόν, η μία προσέγγιση είναι αυτή που ονομάζουμε Big Creativity, που αφορά τις εξαιρετικές περιπτώσεις κάποιων πρικισμένων, χαρισματικών και συνήθως εδώ έχουμε την παραγωγή νέων ιδεών, οι οποίες ουσιαστικά αλλάζουν το χάρτη μιας περιοχής. Ο Μότσαρτ, ας πούμε, με τη μουσική του παραγωγή, άλλαξε το χάρτη στη μουσική. Το ίδιο θα μπορούσα να πω για τον Αϊνστάιν, για τον Νταβίντσι, στη ζωγραφική. Όλοι αυτοί λοιπόν ανήκουν στην κατηγορία του Big Creativity, γιατί με τη δουλειά τους άλλαξαν το χάρτη στην περιοχή την οποία δούλευαν. Η επόμενη κατηγορία είναι το πρόξι, το professional δηλαδή creativity. Οι επαγγελματίες του είδους, δηλαδή για φανταστείτε, μπορεί ο Μότσαρτ να είναι μια ιδιοφυΐα μουσική, υπάρχουν και άνθρωποι σήμερα που είναι πιο κάτω από τον Μότσαρτ, αλλά έχουν μια φοβερή παραγωγή, είναι καταξιωμένοι στον επαγγελματικό χώρο, αλλά όχι τόσο που να θεωρήσουν ότι η συμβολή τους έχει αλλάξει τα πράγματα. Έτσι, είναι επαγγελματίες στον χώρο, είναι ένας που γράφει πολύ καλά αστυνομικά μυθιστορήματα, έχει εκδώσει πάρα πολλά. Δεν είναι Αγκάθα Κρίστι ακόμη ή Τζον Νέσμπο, ξέρω εγώ. Αλλά είναι στο επαγγελματικό πεδίο. Στη συνέχεια έχουμε το Middle-C. Το Middle-C, Middle Creativity, έχει να κάνει κυρίως με τη συλλογική δημιουργικότητα. Αναφέρεται λοιπόν στην περίπτωση όπου έχουμε μικρές κοινότητες, μικρές ομάδες που μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών, την ανταλλαγή απόψεων, τη βοήθεια εργαλείων που τους βοηθούν να εκφραστούν και με τον πειραματισμό καταλήγουν σε κάτι. Αλλά κυρίως βλέπει την δεξιότητα σαν μια, την δημιουργικότητα σαν μια δεξιότητα η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας. Στη συνέχεια έρχεται η little, η μικρή κριτικότητα, το little C, που θα λέγαμε ότι είναι η δημιουργικότητα στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, μπορεί να είμαι ένας καλός επαγγελματίας μαθηματικός, κάνω καλό μάθημα, γράφω καλά paper, αλλά ταυτόχρονα έχω και άλλα χόμπι. Και εφαρμόζω πολύ δημιουργικές ιδέες στο σπίτι μου και κάνω τον σεφ. Μαγειρεύω πάρα πολύ και κάνω δημιουργικούς συνδυασμούς ή ζωγραφίζω. Αυτή όμως η οποία ίσως θα έπρεπε να μας κινήσει εμάς ως ανθρώπους της εκπαίδευσης του ενδιαφέρον είναι η μήνυ δημιουργικότητα, την οποία οι εμπνευστές του όρου, οι Κάφμαν και Μπεγκέτο, την ορίζουν ως την περίπτωση δημιουργικής σκέψης που σχετίζεται αποκλειστικά με τη διαδικασία της μάθησης. Και έχει να κάνει με το πώς οι μαθητές ερμηνεύουν τις διάφορες εμπειρίες που αποκτούν στο περιβάλλον το σχολικό, αλλά κατά τρόπο, και αυτό κρατήστε το γιατί θα επανέλθω σε αυτό πολλές φορές, κατά τρόπο που, είναι, που δίνει μοναδικό νόημα μόνο για αυτούς. Μπορεί να είναι κάτι πολύ κοινότυπο για τους άλλους, αλλά για τον καθένα ή προσωπικά, εκείνη είναι μια πολύ δημιουργική στιγμή. Ακόμα και αν αυτό ξαναλέω που ανακάλυψε είναι πολύ κοινότυπο.
Έχοντας λοιπόν αυτό το πολύ γενικό πλαίσιο για τη δημιουργική σκέψη, πάμε να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα για την δημιουργική μαθηματική σκέψη. Στην οποία και πάλι δεν θα μπορούσε το τοπίο να είναι ξεκαθαρισμένο όταν η μήτρα από την οποία προέρχεται η δημιουργική σκέψη είναι τόσο χαοτική. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον χώρο της έρευνας της διδακτικής, η δημιουργική μαθηματική σκέψη άλλοτε προσεγγίζεται ως μια διαδικασία, και αν θα ήθελα να το εξειδικεύσω στο σχολικό περιβάλλον, θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε ασυνήθιστες λύσεις μαθηματικές, σε ένα δοσμένο πρόβλημα ή σε ένα ανάλογο με το δοσμένο πρόβλημα, ή που μπορεί να οδηγήσει στην διατύπωση νέων προβλημάτων, το problem posing, και το ικανοποιητό να δει κανείς ένα παλιό πρόβλημα από μια νέα οπτική γωνία. Άλλοι όμως βλέπουν την δημιουργικότητα με τους όρους ενός προϊόντος. Οπότε αυτό στο οποίο εστιάζει είναι το εξαγόμενο αποτέλεσμα μιας, αλλά ας το σκεφτούμε λίγο πιο ουσιαστικά, είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδικασίας. Γιατί αυτά τα δύο δεν μπορούμε μάλλον να τα δούμε ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχω μια δημιουργική διαδικασία η οποία θα καταλήξει σε ένα κοινότυπο αποτέλεσμα, ούτε να έχω ένα δημιουργικό προϊόν το οποίο να μην έχει προκύψει από μια δημιουργική διαδικασία. Άλλοι εστιάζουν στο πρόσωπο, στο δημιουργικό πρόσωπο. Στο πρόσωπο δηλαδή που σε τακτική βάση παράγει δημιουργικά προϊόντα. Άλλοι πάλι αναρωτιόνται αν η δημιουργικότητα έχει να κάνει μόνο με μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, π.χ. με τα μαθηματικά, ή πρόκειται για δεξιότητες και γνώση που είναι απαραίτητα για διάφορες επιστημονικές περιοχές. Άλλοι πάλι συνδέουν την δημιουργικότητα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε μια περιοχή αλλά και σε μια άλλη. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για γενικές μαθηματικές δεξιότητες που μπορώ να τις μεταφέρω από μια μαθηματική περιοχή σε μια άλλη. Ή άλλοι θα πούν ότι είναι σχετίζεται μόνο με μια συγκεκριμένη μαθηματική περιοχή και αυτή η γνώση και η δεξιότητα δεν μπορεί να μεταφερθεί κάπου αλλού. Πριν καιρό έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο Mathematicians of Creativity είναι ο τίτλος. Οι επιμελητές του είναι αυτοί οι τρεις και η πρόθεση αυτού του βιβλίου ήταν να ρίξει φως σε κάποια θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη μαθηματική δημιουργικότητα και ερευνά το πώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενεργό εμπλοκή στα μαθηματικά, ακόμα και τώρα, πώς σκέφτονται το προσωπικό τους εγχείρημα πάνω στα μαθηματικά ως μια δημιουργική επιδίωξη. Οπότε σε κορυφαίους μαθηματικούς της κοινότητας της μαθηματικής σήμερα στάθηκαν ερωτηματολόγια, συγκεκριμένα ερωτήματα. Και απαντούν 157 μαθηματικοί. Δεν είναι όλοι εν ζωή. Κάποιοι είναι από τους παλαιούς των ημερών. Μια ανάλογη δουλειά έχει κάνει χρόνια πριν το Χάντομα και οι συγγραφείς άντεξαν υλικό από εκεί. Πάρα πολλοί όμως είναι άνθρωποι σημερινοί και άνθρωποι που έχουν πάρει διακρίσεις, δηλαδή έχουν πάρει field medals, έχουν ανήκουν στο Royal Society και ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη η εντύπωση που αποκόμισε όταν είδα ότι είναι και δύο ελληνικά ονόματα ανάμεσα σε αυτούς. Ο ένας λέγεται Δημήτρης Χριστοδούλου, και ο άλλος λέγεται Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο οποίος πριν μερικά χρόνια είχε βραβευτεί και με το βραβείο Von Neumann. Καθώς λοιπόν διάβαζα τις σελίδες του βιβλίου, οι οποίες δεν έδιναν μια συνταγή για το πώς η δουλειά τους ήταν δημιουργική, έπεφτα όμως πάρα πολύ συχνά στις ίδιες λέξεις. Άρχισε να γίνεται σαν ένα μοτίβο από ένα σημείο και μετά. Τις σημείωσα επίκαιδες και θα τις μοιραστώ μαζί σας. Πειραματισμός. Σκληρή δουλειά. Διέστηση, καλά προβλήματα, illumination, δεν μπορούσα να τα αποδώσω στο ελληνικά, έλαμψη, επιφύτηση, φλασιά μου είναι η πιο καλή λέξη, ναι. Είναι αυτό το λεγόμενο aha time, aha moment, το οποίο ο Γκάους το περιέγραψε ως like a sudden flash of lightning. Έτσι, μια στραφή ξαφνική. Η φαντασία, η θετική στάση απέναντι στο αντικείμενο, το απρόσμενο, η ομορφιά, η ανάγκη για δύσκολα προβλήματα, ο μεγάλος βαθμός ελευθερίας, η έμπνευση και αυτό που πάω να κάνω να είναι να μου θέτει μια πρόκληση. Θα δείτε πώς αυτά θα εμπλακούν άμεσα ή έμεσα στη συνέχεια της κουβέντας μας. Οι τρεις όμως κυρίαρχες και πιο βασικές προσεγγίσεις στη δημιουργική μαθηματική σκέψη είναι η προσέγγιση των χαρισματικών,
η προσέγγιση της επίλυσης και της δημιουργίας προβλήματος και η προσέγγιση του τέχνο-μαθηματικού αλφαβητισμού. Δύο κουβέντες για το καθένα λιγάκι. Λοιπόν, η προσέγγιση των χαρισματικών ουσιαστικά αναφέρεται, το είπαμε λιγάκι και γραμματικά πριν, στα εξαιρετικά νοητικά επιτεύγματα που κάποια εξαιρετικά μυαλά τα παράγουν, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόπο όμως, γι' αυτό είναι εξαιρετικά μυαλά, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπετόβεν έγραφε 12 χρονών και στα κονσέρτα του έτσι, στο πρόχειρο. Και είναι περισσότερο, λένε οι μελετητές, ένα θέμα περιστασιακής έκρηξης και όχι μια σταθερή πρόοδος. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει αυτού του είδους τη δημιουργικότητα να μην επιδέχεται βελτίωση με τη διδασκαλία. Σε αντιπαράθεση με την προσέγγιση που προτείνει ο Σίλβερ, την προσέγγιση της επίλυσης και δημιουργίας προβλήματος, η οποία μπορεί να ενισχυθεί με τη διδασκαλία και κατά αυτή την άποψη είναι προσιτή στον γενικευμένο μαθητικό πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι και αυτή κάτι που γίνεται σύντομα. Θέλει μια μακρά διαδικασία ενασχόλησης και δεν είναι μια δραστική και εξαιρετική ενόραση όπως λέγαμε στην προηγούμενη περίπτωση. Κεντρική λοιπόν θέση εδώ πέρα έχει η δημιουργία και η επίλυση προβλήματος. Αλλά όπως λέει ο ίδιος ο Σίλβερ, η δημιουργικότητα στην περίπτωση αυτή δεν έγινε απλά και μόνο στην επίλυση προβλήματος ή απλά και μόνο στη δημιουργία προβλήματος, αλλά όπως λέει ο ίδιος, σε ένα interplay, σε μια διαδοχική μετάβαση από το ένα στο άλλο. Τότε είναι που δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να εμφανιστεί η δημιουργική μαθηματική σκέψη. Και κάποια χαρακτηριστικά της είναι η φρεσκάδα στην επιλογή προβλημάτων, η δυνατότητα που έχει ο μαθητής κατά τη διάρκεια της επίλυσης να αλλάζει κατεύθυνση στη σκέψη του, να είναι σε θέση να βρει διαφορετικές, πολλές διαφορετικές λύσεις ή μία λύση στην οποία μπορεί να φτάσει από πολλές διαφορετικές διαδρομές της σκέψης, αναπτύσσοντας έτσι ένα από τα χαρακτηριστικά στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το χαρακτηριστικό της ευελιξίας. Και γι' αυτό θα δείτε να αναφέρουμε πολύ συχνά σήμερα στην έννοια των ασθενώς δομημένων και ανοιχτών προβλημάτων. Και θα δούμε γιατί. Ερευνητές του χώρου προσπάθησαν να δημιουργήσουν το προφίλ αυτών των προβλημάτων. Είναι πολύ σκληρή περιγραφή εδώ, θα την δούμε και μέσα από τα παραδείγματα στη συνέχεια. Που είπαμε ότι πρώτα απ' όλα η προβληματική κατάσταση που δίνουμε στους μαθητές θα πρέπει να αποτελεί το κέντρο οργάνωσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η μάθηση. Τα προβλήματα να είναι ασθενώς δομημένα και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ καλά και στην περίπτωση που δουλεύουμε στο παραδοσιακό περιβάλλον, χαρτί μολύβι, και στην περίπτωση που δουλεύουμε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά με την προσθήκη μιας νέας πληροφορίας να διαφοροποιούνται σημαντικά, να μην λύνονται εύκολα ούτε να βασίζονται στη χρήση τύπων, άρα φεύγουν ουσιαστικά από την παραδοσιακή προσέγγιση των θεμάτων των μαθηματικών όπως θα προσεγγίσει τουλάχιστον το αναλυτικό πρόγραμμα, να μην καταλήγουν σε μια σωστή απάντηση και να αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως ενεργούς λύτες. Ενώ η τρίτη προσέγγιση, η προσέγγιση του τέχνο-μαθηματικού αλφαβητισμού, λέει ότι ουσιαστικά το να αναγνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά σε πλαίσια μη μαθηματικά, ειδικά σε σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, είναι ένας άλλος τρόπος για να μιλάμε για τη δημιουργική μαθηματική σκέψη. Και θα λέγαμε ότι οι Χόιλς και Νος χρησιμοποιούν ακριβώς αυτόν τον όρο, τεχνομαθηματικά literacy, ως κατά κάποιο τρόπο συνώνυμο της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης, αναφερόμενο στις πρακτικές σε έναν σύγχρονο εργασιακό χώρο, ο οποίος όμως να βασίζεται στην τεχνολογία. Και αυτό γιατί. Γιατί οι καιροί αλλάζουν και αλλάζουν δραστικά, και η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι ότι ουσιαστικά σήμερα απαιτείται από τους ανθρώπους που βρίσκονται στα καινούργια εργασιακά περιβάλλοντα ένα νέο είδος μαθηματικής γνώσης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα συστήματα τα οποία προσδιορίζουν ουσιαστικά και τη γνώση και τον τρόπο εργασίας του. Μέσα σε αυτό το χαοτικό τοπίο του ορισμού της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης κολλάει το δεύτερο ερώτημα. Ωραία. Πώς αποτιμούμε, πώς τη μετράμε. Και οι παραδοσιακές προσεγγίσεις λένε ότι ουσιαστικά τη μετράμε μέσα από τέσσερις δείκτες. Η μία είναι η ευχέρεια, το fluency, που αναφέρεται στον όσο γίνεται περισσότερο αριθμό, νούμερο μας ενδιαφέρει εδώ, λύσεων. Προσέξτε, ο μεγάλος αριθμός λύσεων δεν σημαίνει απαραίτητα μια διαφορετική λογική πίσω από τις λύσεις. Σε μια απλή άσκηση του στυλ, βρείτε όλα τα ζεύγια αριθμών που έχουν άθροισμα 100, βρίσκω εγώ το μοτίβο που λέω, αυξάνω κάθε φορά
παίρνω τον πρώτο, ξέρω 0 και 100. Και λέω κάθε φορά, αυξάνω τον πρώτο κατά 1, ελαττώνω τον άλλο κατά 1. Θα βγάλω 100 τέτοιες λύσεις, 50, 60. Αλλά όλες είναι ουσιαστικά ίδιες μεταξύ τους. Έχουν πίσω τους την ίδια λογική. Δεν μας ενδιαφέρει στην περίπτωση αυτή. Εδώ μετράμε μόνο τον διαφορετικό αριθμό λύσεων. Ενώ στη δεύτερη όψη της δημιουργικότητας, που είναι η ευελιξία, κοιτάμε ακριβώς το πόσες διαφορετικές προσεγγίσεις ή διαφορετικές λύσεις μπορεί να είναι σε θέση να παράξει ο λύτης. Άρα εκ προημίου αυτό θέτει τον περιορισμό ενός ανοιχτού προβλήματος. Ή αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, με ένα παράδειγμα από την δευτεροβάθμια, τα προβλήματα πολλαπλών λύσεων. Η τρίτη όψη είναι η όψη της καινοτομίας, της πρωτοτυπίας, αναφερόμαστε σε μοναδικούς τρόπους σκέψης, σε μοναδικά προϊόντα μιας νοητικής δράσης. Μιλάμε δηλαδή για την ικανότητα του μαθητή να παράξει ένα συνήθιστο αποτέλεσμα, μια συνήθιστη λύση, και το ασυνήθιστη μπορεί να είναι είτε προϊόν σπανιότητας, δηλαδή στις 30 λύσεις, αν έχω μία που είναι μοναδική, αυτό είναι μία ένδειξη δημιουργικής καινοτομίας, η σπανιότητα. Ή που μπορεί να είναι αποδεκτή από το σύνολο της ομιγύρωσης. Και η τελευταία παράμετρος είναι η επεξεργασία, το elaboration, όπου αναφέρεται στην ικανότητα του λύτη να μπορεί να περιγράφει, να γενικεύει, να διατυπώνει εικασίες και να τις ελέγχει, να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα την αρχική σκέψη, να δημιουργήσει νέα προβλήματα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το τοπίο, εγώ θα περιοριστώ σήμερα σε αυτό εδώ το τρίγωνο προσεγγίσεων. Στη μήνυ δημιουργικότητα, την επίλυση δημιουργία προβλήματος και τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών. Και επειδή ακριβώς αμέσως. Ας μην το πω και προλάβω. Λοιπόν, η μήνυ δημιουργικότητα, δύο κουβέντες για αυτή, να σας πω ότι θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, γιατί σας είπα ότι δεν είναι η ανακάλυψή τους, είναι η ανακάλυψη εντός εισαγωγικών των μαθητών. Δεν είναι ανακάλυψη που φέρει τον κόσμο άνω κάτω. Για παράδειγμα, αυτά που θα ανακαλύψουν οι μαθητές είναι γνωστά στη μαθηματική κοινότητα. Αλλά στο επίπεδο του μαθητή που ανακαλύπτει π.χ. μια μέθοδο μόνος του, παρόλο που εγώ την ξέρω ως μαθηματικός, για το επίπεδο του δικού του είναι μια πολύ δημιουργική στιγμή αυτή. Η στιγμή που βιώνει αυτή τη ανακάλυψη. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο ουσιαστικά θα συζητήσουμε σήμερα. Και βέβαια, αν θα ρωτούσαμε αυτό είναι δημιουργικό ή όχι, αν θα ήσασταν θειασότες της παραδοσιακής προσέγγισης, τη συμβολή δηλαδή στον κλάδο, τη ανακάλυψη ενός πράγματος που δεν το ξέραμε μέχρι τώρα, προφανώς η απάντησή σας θα ήταν όχι. Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτή η οπτική με την οποία το προσεγγίζουμε. Δίνω λοιπόν έμφαση στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι η μόνη δημιουργικότητα η οποία μπορεί και να καλλιεργηθεί, να διευκολυνθεί και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με το σχολικό περιβάλλον. Μας δίνει, θα λέγαμε ουσιαστικά, όσους εμπλεκόμαστε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, μία ευκαιρία να καταπιαστούμε με το δυναμικό δημιουργικό των μαθητών μας, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, κάτι που αλλιώς θα κινδυνεύαμε να το χάσουμε. Προσέξτε όμως, ο ρόλος μας έχει απαιτήσεις αυτός ο ρόλος, γιατί πρέπει όχι μόνο να τον εντοπίσουμε, πρέπει και να τον αναδείξουμε, πρέπει και να τον καλλιεργήσουμε, πρέπει να αποσπάσουμε αυτό το μαθηματικό δημιουργικό, από τη δημιουργικότητα, τη μαθηματική από τους μαθητές μας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εγώ πρέπει να έχω μία γκάμα επιλογών που πρέπει να κάνω. Από το ποια προβλήματα θα διαλέξω, από το τι είδους δραστηριότητες θα σχεδιάσω σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, μέχρι το πόσο θα ενθαρρύνω τους μαθητές μου στην τάξη, και επιμένω σε αυτό και θα επανέλθω πολλές φορές, να παίρνουν ρίσκα. Αν δεν ρισκάρει ο μαθητής μέσα στην τάξη και αν δεν ρισκάρει ο καθένας μας, οι πιθανότητες να παράξουμε κάτι πρωτότυπο και δημιουργικό είναι ελάχιστες. Άρα λοιπόν αυτό ουσιαστικά θέτει και ένα θέμα ισορροπίας. Γιατί για να ρισκάρει ο μαθητής και να κάνει όλα αυτά, πρέπει να του δίνουμε έναν μεγάλο βαθμό ελευθερίας. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτόν τον βαθμό ελευθερίας και στα όρια που θα βάλω εγώ, από που θα ξεκινήσει π.χ., έτσι, στα όρια που θα βάλω εγώ ως διδάσκω μέσα στην τάξη. Επομένως, τα τρία ερωτήματα στα οποία θα εστιαστεί σήμερα η παρουσίαση είναι αυτά εδώ. Πόσο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον προκειμένου να βοηθήσει την τάξη του να αναπτύξει τη μήνυ δημιουργικότητα, και θα προσπαθήσω να απαντήσω παράλληλα στα άλλα δυο, σε ποιο βαθμό η τεχνολογία διευκολύνει αυτή την πρόθεση και κατά πόσο είναι θέμα ή δεν είναι συλλογικότητας. Και επειδή τον ρόλο κλειδί τον παίζει ο εκπαιδευτικός σε αυτά, ξεκινάω με το πρώτο. Πώς θα στήσει ένα πλαίσιο
τι αρχές πρέπει να διεύουν το πλαίσιο που θα στήσει μέσα στην τάξη, ώστε να μπορέσει να καλλιεργηθεί, να ευνοηθεί, να ανθίσει μέσα στην τάξη του η μήνυ δημιουργικότητα. Και αυτό το πλαίσιο χαρακτηρίζεται από τρεις άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με το περιεχόμενο και τη φύση των προβλημάτων που δίνουμε. Ο δεύτερος πιάνει την κοινωνική διάσταση του πλαισίου και ο τρίτος τη συναισθηματική. Τι σημαίνει λοιπόν όταν μιλάμε για περιεχόμενο και φύση των προβλημάτων? Θα δώσω μία σειρά από πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα κάθε φορά που επιλέγω να βάλω ένα πρόβλημα μέσα στην τάξη θα ικανοποιούνται όλα αυτά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο πολλά από αυτά θα ικανοποιούνται, τόσο περισσότερο δεν εξασφαλίζω, δεν εγγυώμαι τίποτα, αλλά τόσο περισσότερο εξασφαλίζω πιθανότητες για να εμφανιστεί δημιουργικότητα στην τάξη μου μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό που ήδη είπαμε. Ανοιχτά μαθηματικά προβλήματα. Ανοιχτές μαθηματικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις δηλαδή που να μην μπορεί ο αναγνώστης πρώτα απ' όλα εύκολα να ανατρέξει σε ένα τυπολόγιο που έχει από το βιβλίο του ή που να μην ιστούν μια και μοναδική απάντηση. Προβλήματα ή προβληματικές καταστάσεις που απαιτούν ή ενθαρρύνουν τον λύτη να δημιουργεί νέα προβλήματα, νέα μαθηματικά ερωτήματα τα οποία επεκτείνουν, διερευνούν, πάνε ένα βήμα παραπέρα τα αρχικά. Προβληματικές καταστάσεις που να ζητούν κατασκευές από τους μαθητές. Και αυτό θα λέγαμε ότι κυρίως σχετίζεται με τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Προβληματικές καταστάσεις που να συνδέουν διαφορετικές επιστημονικές περιοχές εκτός των μαθηματικών με τα μαθηματικά. Διαθεματικότητα, διαπιστημονικότητα, πες το όπως θέλετε, αλλά να χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά προκειμένου να εξηγούν φαινόμενα, συμπεριφορές εξωμαθηματικές. Αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να γίνεται να συνδέουν και μεταξύ τους διαφορετικές μαθηματικές περιοχές. Φανταστείτε ένα πρόβλημα στο οποίο ο λύτης θα μπορεί να φτάνει στην απάντηση, το πρόβλημα να τοποθετείτε εσείς σε ένα καθαρά γεωμετρικό περιβάλλον και ο μαθητής σας να φτάνει χρησιμοποιώντας, ξέρω εγώ, τριγωνομετρία ή γραμμική άλγεβρα όπως θα δείξουμε κάποια παραδείγματα μετά. Προβληματικές καταστάσεις που να συνδέουν μεταξύ τους πολλαπλές αναπαραστάσεις της ίδιας της έννοιας. Πάρα πολύ σημαντικό και ακόμα πιο σημαντικό στο περιβάλλον το ψηφιακό που μας δίνεται η δυνατότητα αυτές οι πολλαπλές αναπαραστάσεις να είναι διασυνδεδεμένες. Φανταστείτε να έχετε 2-3 διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας έννοιας, να έχετε ως χρήση τη δυνατότητα να επεμβαίνετε στη μία και να την πειράζετε και να βλέπετε την ίδια στιγμή τις αλλαγές που συμβαίνουν στην άλλη και να πρέπει να το ερμηνεύσετε αυτό με κάποιο τρόπο. Αυτό το εξασφαλίζει εμπορής η τεχνολογία, έτσι κι αλλιώς. Προβληματικές καταστάσεις που να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν την διερευνητική δραστηριότητα και τον πειραματισμό από μέρους των μαθητών. Προβληματικές καταστάσεις που να προτρέπουν τους μαθητές να διατυπώνουν τις δικές τους εικασίες και να τις ελέγχουν. Να αναζητούν πολλαπλές λύσεις ή πολλαπλές στρατηγικές για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα. Να πιέζουν, να ενθαρρύνουν, να κατευθύνουν το μαθητή ώστε στο τέλος να κάνει μία ανασκόπηση, να συνοψίζει και να αξιολογεί την εργασία του, να κάνει γενικεύσεις, τα προβλήματα αυτά να μην είναι τυποποιημένα και αναφέρομαι σε προβλήματα που έχουν, δεν σχετίζονται με τα ασκησιολόγια του φροντιστηρίου ή με τα κλασικά παραδείγματα του βιβλίου, ώστε να μην μπορεί να ανατρέξει την τυπική μαθηματική γνώση. Θα δούμε την περίπτωση των εμβαδών και άρα εφαρμόζω απλώς έναν τύπο και τελειώνω, να μην είναι λοιπόν μη τυποποιημένα. Ή να είναι προβληματικές καταστάσεις που είναι μερικώς κατασκευασμένες ή έχουν ένα λάθος στην κατασκευή και να απαιτείται από τον μαθητή να αναγνωρίσει το λάθος και να την διορθώσει και στο χαρτί μολύβι και στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Να έχουν σημαντική ελευθερία οι μαθητές και θα δούμε πώς επηρεάζει μικρούς μαθητές του δημοτικού αλλά και μαθητές της τρίτης γυμνασίου αυτός ο βαθμός ελευθερίας, ώστε να μπορούμε να περιμένουμε απρόσμενες λύσεις. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά φυσικά δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να ικανοποιούνται. Εν τούτης, καθένα από αυτά έχει τη δική του μικρή συμβολή στο να αυξήσουμε την πιθανότητα αυτή για τη δημιουργική σκέψη. Τώρα, όταν μιλάμε για την κοινωνική διάσταση που πρέπει να έχει το πλαίσιο αυτό μέσα στην τάξη, ουσιαστικά αναφέρομαι σε δύο πράγματα. Στο κατά πόσο το πλαίσιο ή το περιβάλλον του δημιουργού ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και γιατί όχι κάποιες φορές να δίνει ευκαιρίες που να κινητοποιούν ένα είδος ανταγωνισμού, καλής άμυνας μες στην τάξη. Όμως, για να το συνδέσω και με μια κουβέντα που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Σπύρου, είναι και το συναισθηματικό κομμάτι το οποίο πολλές φορές εμπλέκει τον μαθητή σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
Αν λοιπόν το πλαίσιο το οποίο έχω δημιουργήσει ενθαρρύνει τον μαθητή ή τους μαθητές να εμπλακούν μέσα από τη δημιουργία μια αντίληψη ότι τα μαθηματικά είναι χρήσιμα στην καθημερινή ζωή ή μέσα από την αίσθηση με τη δημιουργία ενός συστήματος ευχαρίστησης. Φροντίσαμε σε μια δουλειά που έχουμε κάνει και θα αναφερθώ σε αυτήν αργότερα με τον κυνηγό το χρόνο εδώ, να δημιουργήσουμε ψηφιακά βιβλία όπου η κινητήρια δύναμη που εμπλέκει τον μαθητή στο να κάνει μαθηματικά είναι η αφήγηση. Είναι τόσο πιασάρικη, με συγχωρείτε για την έκφραση, που είναι αυτό το κίνητρο. Αν ήταν στεγνή μόνο η δραστηριότητα, μπορεί να μην εμπλεκόταν ο μαθητής, αλλά είναι η αφήγηση που τον προκαλεί να μπει στη λογική να κάνει. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος που δημιουργεί αυτό το πλαίσιο που λέμε για να μπορέσουμε να έχουμε την πιθανότητα να εμφανιστεί δημιουργική σκέψη. Όπως επίσης, αν το πλαίσιο που δημιουργώ ενθαρρύνει τους μαθητές στο να αντιληφθούν ή να βιώσουν μια αισθητική απόλαυση από την επαφή τους με τις μαθηματικές έννοιες. Άρα λοιπόν εδώ σταματάνε τα πολλά θεωρητικά που σας είπα και προγράμματα. Και θα ξεκινήσω να μιλήσω στην αρχή για τα εμβατά. Με μαθητές της πρωτοδάχτυλας αρχικά. Θα αναφερθώ σε μια προσπάθεια που έγινε πριν μερικά χρόνια και αφορά μαθητές της 5ης και 6ης δημοτικού σε ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει στα αναλυτικά προγράμματα, είναι τα εμβατά σύνθετων μη κανονικών σχημάτων. Οι μαθητές λοιπόν δεν έχουν καμιά προηγούμενη σχετική εμπειρία και θα δούμε, αυτό είναι το εντυπωσιακό και εκείνοι που βιώνουν οι ίδιοι τη δημιουργική του στιγμή, πώς οι μαθητές ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών αυτά που ως μαθηματική κοινότητα γνωρίζουν ίσως μεθόδους προσέγγισης, ακριβούς υπολογισμού ή κατά προσέγγιση υπολογισμού τέτοιων σχημάτων. Τα σχήματα αυτά είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν στους μαθητές να ανατρέξουν σε κανέναν από τους γνωστούς τους τύπους. Αλλά δεν έχουν και κάποια άλλη εμπειρία τι άλλο μπορεί να κάνουν. Βέβαια, η ακολουθία σχημάτων που δόθηκε ήταν προοδευτικά ενταγμένη μέσα σε μια λογική. Και σταδιακά, αυτό προκύπτει και από την δημιουργία προβλήματος, θα το πούμε στη συνέχεια, βλέπετε ότι στο περίγραμμα σταδιακά αρχίζουν τα ευθύγραμμα τμήματα π.χ. σε κάποια σημεία να αντικαθίστανται από καμπύλες ή κάποια στιγμή να γίνονται εντελώς καμπύλες. Μιλάμε για μαθητές δημοτικού, ξαναλέω, έχετε το αυτό στο νου σας. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να δείξω ότι η εκ νέου ανακάλυψη πραγματικά από τους μαθητές ήταν μια πολύ προσωπική, μοναδική δημιουργική στιγμή με νόημα για τον καθένα προσωπικά. Αλλά για να φτάσω εκεί, θα πρέπει να δώσω σε εσάς μια απάντηση στην αρχή. Γιατί πιστεύω ότι μια τέτοια επιλογή, να δουλέψω σε ένα βάθος χρόνου με τέτοιου είδους δραστηριότητες, γιατί μπορεί να επιτρέψει την εμφάνιση δημιουργικής σκέψης. Θα τσεκάρω την επιλογή αυτή με βάση τη λίστα την προηγούμενη. Αλλά πριν φτάσω εκεί, να σας πω αυτό που προσωπικά εγώ διαπίστωσα, αλλά νομίζω ότι θα μοιραστούμε και θα συμφωνήσουμε ίσως περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, ότι ένα καλό μαθηματικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να εμφανιστεί αλλιώς. Δηλαδή, αν πάμε να διαπραγματευτούμε την έννοια του εμβατού σε αυτό το επίπεδο και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα του άλλος αυτήν καθ' αυτή την έννοια του εμβατού ή την έννοια της διατήρησης του εμβατού μέσα από ένα μηχανό μετασχηματισμό πτυχίου, ότι όταν κόβω και ξανακολλάω και φτιάχνω ένα άλλο σχήμα, το εμβατό τελικά είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις, άρα δεν υπάρχει ένα στέρεο μαθηματικό υπόβαθρο, οι πιθανότητες να μιλάμε και να εμφανιστεί δημιουργική μαθηματική σκέψη είναι ανύπαρκτες. Και γι' αυτό θα δείτε ότι η συλλογή αυτή στήθηκε ώστε αρχικά να ενισχύσει την ενοιολογική κατανόηση. Από εκεί και μετά αρχίζει και εμφανίζεται η δημιουργική σκέψη. Γιατί κοιτάξτε, στην πρώτη φάση οι μαθητές αναπτύσσουν ενοιολογικά την έννοια. Κάποια στιγμή είδα ότι το πιάσαμε. Δηλαδή, ενοιολογικά δεν είχαν θέμα για την ιδέα ενώ τη διατήρηση του εμβατού και όλων αυτών. Εγώ όμως συνέχισα να δίνω τέτοιες και πιο απαιτητικές. Οπότε αυτό που έβλεπα ήταν ότι από ένα σημείο και μετά το ενδιαφέρον τους στράφηκε από το να κατανοήσουν την έννοια που την είχαν κατακτήσει στο πώς θα διαχειριστούν τώρα τη γνώση που είχαν ήδη δημιουργήσει, πώς θα τη διαχειριστούν ώστε να βελτιώσουν στρατηγικές, να συντομεύσουν, να ανακαλύψουν νέες που θα τους φέρουν πιο κοντά στο ζητούμενο. Και σε αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά ήταν που εντοπίσαμε αυτές τις δημιουργικές στιγμές. Ας δούμε λοιπόν αρχικά γιατί αυτή η συλλογή
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του πλαισίου που περιγράψαμε πιο πριν. Τα προβλήματα αυτά είναι ανοιχτά. Με την έννοια ότι ακόμα και αν το εμβαδό είναι μονοδιάστατα ορισμένα, ένα εμβαδό θα βρουν για το σχήμα του πορτοκαλί π.χ., δεν είναι ένας ο τρόπος για να υπολογιστεί. Έτσι. Στην δε περίπτωση την άλλη, που θα μιλήσουμε ουσιαστικά για όρια, αν το δούμε σε ένα μακροπρόθεσμο έτσι, σχέδιο, οι διαδοχικές προσεγγίσεις των μαθητών που πλησιάζουν πάντοτε το εμβαδό του νομού χωρίς να το πετυχαίνουν ποτέ ακριβώς, αλλά που είναι καλύτερες προσεγγίσεις κάθε φορά με τον τρόπο που δουλεύουν, μας θυμίζει πολλά χρόνια αργότερα την έννοια του ορίου. Είναι λοιπόν ανοιχτά. Διευκολύνουν τη διατύπωση προβλημάτων. Δηλαδή, τι γίνεται όταν, αυτό που λέγαμε πριν, τι γίνεται όταν αντικατασταθούν κάποια ευθυγραμματίσματα από καμπύλα, εξακολουθούν έτσι την μέθοδη που είχα. Πώς τροποποιούνται για να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα απέτηση. Και τι γίνεται αν είναι εντελώς καμπυλόγραμμα, όλο το, όλη η περιφέρεια. Η συμβολή του ψηφιακού περιβάλλοντος εδώ ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική γιατί επέτρεψε να αναδειχθούν στρατηγικές που δεν ήταν διαθέσιμες, δεν θα ήταν εφικτές στο παραδοσιακό περιβάλλον, στο χαρτί μολύβι. Συνδέουν διαφορετικές περιοχές. Ήδη σας είπα πριν για παράδειγμα, εμβαδό από τη μια, όριο από την άλλη. Διαφορετικές αναπαραστάσεις. Θα δούμε στη συνέχεια το παράδειγμα ενός μαθητή, δύο μαθητών που μετασχηματίζουν το δεύτερο σχήμα σε ένα τετράγωνο 6x6 ή σε ένα ορθογώνιο 4x9 προκειμένου, σκεφτείτε, να εφαρμόσουν τον τύπο εκεί. Και έτσι έχουμε από τη μια τη γεωμετρική αναπαράσταση του εμβαδού, απ' την άλλη έχουμε τη χρήση τύπων. Προφανώς ενθαρρύνουν τη διερεύνηση, ακριβώς γιατί καλλιεργούν στους μαθητές ένα αίσθημα αβεβαιότητας. Το βλέπουν και δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτό, δεν υπάρχει μια προηγούμενη εμπειρία, επομένως πρέπει να ψάξουν, να πειραματιστούν. Η διαδικασία του αναστοχασμού από τη μεριά των παιδιών φαίνεται στο παράδειγμα αυτό, αυτό έχει να κάνει με το τελευταίο πρόβλημα. Τα προβλήματα αυτά είναι κάποια από τη συλλογή, δεν είναι όλα. Στο τελευταίο που αρχίζουν να βλέπουν ότι, ας πούμε, μονάδες, υπομονάδες κάνουν διαμέρισμα του πλέγματος για να φτάσουν πιο κοντά στο πραγματικό εμβαδό. Αλλά όσο και αν τα μικραίνουν, μπαίνουν στη λογική ότι τελικά, όσο και να συνεχίσω, δεν θα βρω ποτέ το πραγματικό εμβαδό. Όμως αυτό που βρίσκω κάθε επόμενη φορά είναι πιο σωστό. Έχουμε ένα σπερματικό λόγο εδώ, έτσι, μια εικασία που έχει να κάνει με την έννοια του ορίου. Και προφανώς τα προβλήματα αυτά είναι μη τυποποιημένα. Δεν συναντάμε τέτοιες δραστηριότητες στα σχολικά εγχειρίδια και άρα δεν μπορεί να ανατρέξει σε ένα απλό δάνειο κάποιων τύπων, για παράδειγμα, που έχει μάθει. Προφανώς επιτρέπουν σημαντική ελευθερία, δεν καθοδηγούν στο πώς θα προσεγγίσουν τη λύση τους και γι' αυτό ακριβώς συναντήσαμε απρόσμενες λύσεις και θα δούμε τέτοια παραδείγματα από τη μεριά των μαθητών. Τώρα για να βοηθήσω όμως να γίνει η αντιπαραβολή, μια από τις ερευνήτρες που δουλεύει πολύ στον χώρο της δημιουργικότητας, η Ρόζα Ιλάιτιν που είναι από το Ισραήλ και θα δούμε παρακάτω ένα απόσπασμα από μια δουλειά της, λέει ουσιαστικά αξιολογούμε τη δημιουργικότητα σε αυτό το επίπεδο κάνοντας μία σύγκριση. Δηλαδή, εμείς ως κοινότητα έχουμε τον δικό μας χώρο λύσεων για ένα θέμα. Οι μαθητές, ο καθεμαθητής, συλλογικά οι μαθητές δημιουργούν τον δικό τους χώρο λύσεων και η σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι που επιβεβαιώνει τη δημιουργικότητα στη σκέψη τους. Άρα λοιπόν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Θα σας παρουσιάσω έχοντας κάνει ο ίδιος μια προσωπική έρευνα στα εγχειρίδια των τελευταίων 2,5 αιώνων, από την εποχή του Βούλγαρη και μετά, για να μαζέψω και να κατηγοριοποιήσω εγώ πρώτα η βιβλιογραφία, τα εγχειρίδια που γραφόντουσαν, ποιες μεθόδους πρότειναν για αυτά τα σχήματα, ώστε να μπορέσω να δω μετά τι κάνουν οι μαθητές μου, όντως ανακάλυψαν, ξεπέρασαν τις προσδοκίες μου, μήπως ξεπέρασαν και αυτά που είχε η δική μου η κοινότητα η μαθηματική, ως προτινόμενες μεθόδους. Κατηγοριοποίησα λοιπόν. Και θα σας παρουσιάσω λίγο πολύ συνοπτικά τις κατηγορίες. Η μία μέθοδος που προτείνουν τα εγχειρίδια τα παλαιότερα είναι ο χωρισμός, όπως είπαμε, ενός σχήματος σε υποσχήματα και μάλιστα προτείνουν τρεις διαφορετικούς τρόπους. Σε ένα εγχειρίδιο του Μεθόδιου Ανθρακίτη, 1749, η οδηγία είναι να άγουμε, να φέρουμε τις διαγώνες από μια κορυφή. Οπότε δημιουργούμε τρίγωνα. Και μετά βρίσκουμε το σχήμα. Το εμβαδόν αθεριστικά, μελετώντας τα εμβαδά των επιμέρους τριγώνων. 1846 ένα εγχειρίδιο γραμμένο από τον Ιωάννη Δραΐκη λέει
Δεν είναι απαραίτητο μόνο από μια κορυφή. Επιλέξτε από όποιες κορυφές θέλετε και φέρετε διαγωνιούς, αρκεί να χωρίσετε το σχήμα σε επιμέρους σχήματα. Ενώ ένα μεταγενέστερο εγχειρίδιο στη γεωμετρία του Νικολάου 1937, η σύσταση είναι πάρτε ένα τυχαίο σημείο στο εσωτερικό και απλώς ενώστε το με τις κορυφές δημιουργώντας τρίγωνο. Ένα τέταρτο εγχειρίδιο, πολύ επίσης του 20ου αιώνα, του Χατζηδάκη, 1913, λέει φέρετε τη μεγαλύτερη διαγώνιο του πολυγόνου και από όλες τις άλλες κορυφές φέρετε κάθετες. Το χωρίζετε σε ορθογόνια τρίγωνα ή τραπέζια και βρίσκεται το εμβαδόν. Άλλη μέθοδος που προτείνουν τα εγχειρίδια είναι η χρήση περιγεγραμμένου ορθογωνίου. Έχει ενδιαφέρον το σχήμα που θα σας δείξω. Είναι από ένα βιβλίο του 18ου αιώνα, 1787, Δημήτριος Ραζής. Και η εκφώνηση είναι ότι το άσπρο σχήμα που βλέπετε είναι ένας αγρός. Αλλά είναι άβατος αγρός. Και το ζητούμενο είναι η έγκριση ή ο υπολογισμός εμβαδού αβάτου αγρού. Και επειδή είναι άβατος ο αγρός, βρίσκουμε το περιγεγραμμένο ορθογώνιο και αφαιρούμε τα εξωτερικά. Ανάλογες μεθόδους προτείνουν και η εγχειρίδια του 1948, Μπαρβαστάτης, 1964, Σταυρόπουλος. Και επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η ίδια η μέθοδος ελαφρώς τροποποιημένη όταν το χωράφι μας είναι κανόνιστο. Είναι από ένα βιβλίο του Δραΐτη, 1846, και λέει εντάξει, φτιάξτε κατά προσέγγιση το ορθογώνιο γύρω-γύρω, όμως παραβλέποντες προς τούτο μικροδιαφορά στην ας, ή υπονομούντες αυτάς, ως φαίνεται στο σχήμα διαναλόγω προς τα αφαιρέσω. Μετράω το από κάτω, αφαιρώ το από πάνω, περίπου να είμαι εντάξει. Δείτε πόσο εντυπωσιακά παράλληλη είναι η βία τώρα, στη συνέχεια θα δείτε, των μαθητών. Ας πούμε, εμένα αυτό ξεπερνούσε τις προσδοκίες μου, όσον αφορά παιδάκια πέμπτης δημοτικού, έτσι. Η τρίτη μέθοδος είναι η χρήση του πλέγματος. Εδώ είναι μια σύσταση από τον Ευγένιο Βούλερ, 1767, όπου τα έχει κάνει πολύ καλά βέβαια προσεγμένα, ώστε να μπορεί να φτάσουμε στο εμβαδό, μετρώντας αρχικά τις πλήρεις τετραγωνικές μονάδες, όταν οι μη πλήρεις αλληλοσυμπληρώνονται εύκολα. Ενώ η τέταρτη και τελευταία είναι η χρήση παραλλήλων ευθειών. Από κάθε κορυφή φέρνουμε παράλληλες ευθείες και αυτομάτως έχουμε χωρίσει το σχήμα μας είτε σε τρίγωνο είτε σε τραπέζι. Έχοντας λοιπόν αυτά στο νου, άρχισα να μελετώ τις απαντήσεις των μαθητών για να δω κατά πόσο αυτό που τον ξέρω εγώ ως επαγγελματίας μαθηματικός ανιχνεύεται, εντοπίζεται, καλύπτεται, υπερκαλύπτεται από τους μαθητές. Στα σχήματα αυτά, αν φαίνονται καλά, θα εντοπίσετε ήδη τη λογική της πρώτης κατηγορίας. Χωρισμός υποσχήματα και μάλιστα ακολουθώντας σχεδόν κατά γράμμα τις οδηγίες που δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, ένα σημείο εσωτερικό και ενώνουμε τις κορυφές, έχω φέρει τη μεγαλύτερη διαγώνιο και τις κατέτους ή ένας τυχαίος χωρισμός σε σχήματα της επιλογής τους προκειμένου να βρουν τα εμβαδό. Η χρήση περιγεγραμμένου ορθογωνίου εφαρμόστηκε από τους μαθητές σε αυτό μόνο το σχήμα που ήταν δύσκολο να δουλέψουν. Κάποιοι ξεκίνησαν από μέσα προς τα έξω να βρίσκουν το εμβαδό. Άλλοι πήραν το πλαίσιο όλο στο οποίο ήταν ενταγμένο το σχήμα και προσπαθούσαν με χρήση πλήρων μονάδων ή επιμέρους υπομονάδων να υπολογίσουν κατ' εκτίμηση το εμβαδό της περιοχής που είναι έξω από το ορθογώνιο προκειμένου να τα αφαιρέσουν και να βρουν το τελικό εμβαδό. Και στα δύο περιβάλλοντα η λογική ήταν αυτή. Μετράω τις πλήρες μονάδες και για τα κομμάτια που περισσεύουν, προφανώς το περιβάλλον που δημιούργησα εγώ βλέπετε ότι αφήνει από πίσω να εννοηθεί τη λογική των υπομονάδων. Υπάρχουν εταιρείες και οι μαθητές μπαίνουν στη λογική να δημιουργήσουν τις επιμέρους υπομονάδες και δεν σταματάνε εκεί, γιατί και πάλι περισσεύουν κομμάτια. Δείτε λοιπόν εδώ την εφευρετικότητα των μικρών μαθητών. Προφανώς η δεύτερη τους πήγε ένα βήμα πιο κοντά στο πραγματικό εμβαδό. Αλλά δεν ήταν ικανοποιημένοι ούτε με αυτό. Γιατί βλέπαν ότι υπάρχουν περιοχές που περισσεύουν. Πάνε λοιπόν ένα βήμα παραπέρα. Δείτε λοιπόν τι πρότεινε εδώ ένας μαθητής. Λέει, έχω πολλά κομματάκια που περισσεύουν. Παίρνω την εξής απόφαση. Αν περισσότερο από το μισό του τετραγώνου είναι βαμμένο, το μετρώ για ολόκληρο. Αν είναι λιγότερο, δεν το μετρώ καθόλου. Όπου βλέπετε βελάκια και υπάρχει χ, θα δείτε ότι είναι βαμμένο ένα μικρό μέρος του τετραγώνου, γι' αυτό δεν το μετράει. Όπου έχει νη, εκεί στη γωνία και από κάτω, είναι βαμμένο το μεγαλύτερο μέρος. Εμένα μου θυμίζει αυτό που πρότεινε ο Δραΐτης, που λέει
μοιράστε τα λίγο και προσταθερέστε, έτσι. Άλλοι μαθητές κάναν άλλο είδος επιλογή. Αφού φτάσαν στο μικρότερο επίπεδο δομικής μονάδας, ομαδοποιούν τα κομμάτια που περισσεύουν κατ' εκτίμηση. Πόσα από αυτά μου κάνουν ένα τετραγωνάκι. Για να προσθεθεί αυτό στο εμβαδό. Άλλοι λένε το κάναμε το εξής. Αντικατέστησαν τα καμπύλα τμήματα με το πλησιέστερο ευθύγραμμο τμήμα, ώστε να έχουν να ασχοληθούν με ένα πολύγωνο που είναι του χεριού τους και μπορούν να αποχωρήσουν ξανά περαιτέρω και να υπολογίσουν το εμβαδόν. Και κάποιοι στο περιβάλλον το ψηφιακό πήγαν ακόμα παραπέρα, όπως σας το είχα πει και πριν. Μετασχηματίζουν, και δεν είναι απλή υπόθεση αυτή, μετασχηματίζουν το δοσμένο σχήμα σε ένα τετράγωνο 6x6, οπότε τώρα είναι εύκολο να υπολογίσουν το εμβαδόν. Τύπωση. Το άγχος τους ήταν να βρουν σχήμα στο οποίο να μπορούν να εφαρμόσουν τύπο. Και ήταν είτε αυτή η περίπτωση, είτε αυτή. 4x9. Αυτή είναι μια, αν κάποιος αποφασίσει να την κάνει στο χαρτί, είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Γιατί δεν έχει εκεί να κόψει και να μεταφέρει. Πρέπει να σβήνει, να βάζει ένα σχήμα, να το μεταφέρει αυτό κάπου αλλού και να κρατάει πάνω στο μυαλό του λογαριασμό ποιο έφυγε, πού πήγε και εκεί που πήγε πώς συμβάλλει στο καινούριο. Αυτό είναι αδύνατο. Μια, δυο, τρεις μετακινήσεις θα τις κρατήσει το μυαλό. Από εκεί μετά δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή. Και εδώ ήταν η συμβολή της τεχνολογίας, η οποία επέτρεψε να υλοποιηθεί αυτού του είδους η δουλειά από τα παιδιά. Τώρα, ωραία. Πώς αυτά που δείξαμε τεκμηριώνουν μαθηματική δημιουργική σχέση. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από αυτό που ήδη είπα πιο πριν, ότι η εκ νέου ανακάλυψη αποτελεί μια τέτοια αχά, μια στιγμή έλαμψης για τους μικρούς μαθητές. Είναι μια πολύ δημιουργική στιγμή για αυτούς, παρόλο που ξαναλέω για μένα δεν είναι καινούριο. Αλλά αυτή η μήνυ δημιουργικότητα είναι ακριβώς στο επίπεδο το προσωπικό του κάθε μαθητή. Αλλά ακόμα κι αν την βλέπαμε την προσπάθεια των μαθητών με όρους τυπικής μέτρησης, είπαμε πώς μετράει σήμερα η παράδοση, τη διδακτική, τη δημιουργικότητα, 4 όψεις. Ευελιξία, ευχέρεια, originality, πρωτοτυπία και επεξεργασία. Εντοπίζουμε ένα μεγάλο αριθμό παραγόμενων λύσεων, έχουμε επομένως ευχέρεια, είδαμε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων, έχουμε ευελιξία, είδαμε την καινοτομία και την πρωτοτυπία σε επίπεδο πρώτα απ' όλα μοναδικότητας, δηλαδή κάποιες από τις λύσεις που δείξαμε με τον νομό ήταν μοναδικές, σε ένα σύνολο 70 μαθητών, ας πούμε. Η κάθε μια από αυτές που σας έδειξα ήταν μοναδική. Αυτό τεκμηριώνει ένα είδος πρωτοτυπίας. Και είναι προτάσεις κάποιες από αυτές που δεν τις αναλύσαμε στα εγχειρίδια. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλώς οι μαθητές ένα προς ένα ανακάλυψαν τις προτινόμενες από τα εγχειρίδια μεθόδους, αλλά τις τροποποίησαν, τις βελτίωσαν εντός εισαγωγικών, φτιάξαν καινούργιες δικές τους. Και αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά με την επεξεργασία. Αυτή η επιπλέον συμβολή τους. Δηλαδή ότι παίρνω μια αρχική μέθοδο, την επεξεργάζομαι και καταλήγω με μια δική μου άλλη, που είναι μια επεξεργασμένη εκδοχή της αρχικής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά επεξεργασία. Όμως, όπως σας είπα, αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει καλό μαθηματικό υπόβαθρο. Και όσο και αν προσπάθησα να το ανεβάσω στην τάξη, δεν σημαίνει ότι είχα επιτυχία 100%. Εκεί λοιπόν που δεν είχα επιτυχία, η απάντηση του μαθητή είναι αυτή. Δεν γίνεται επειδή δεν με επιτελεί ακόμη κρίτη. Έτσι, είναι όλα υπάρχουν μέσα. Δεν είμαστε σε τάξεις χαρισματικών παιδιών, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα, ξαναμένω στο ερώτημα πώς αυτά τεκμηριώνουν μαθηματική δημιουργική σκέψη και επαναφέρω στο προσκήνιο την φράση αυτή της Ρόζα Λάικιν που λέει ότι μα το τεκμηριώνεις κάνοντας μια σύγκριση. Συγκρίνοντας τον χώρο λύσεων των επαγγελματικών, του επαγγελματικού σου χώρου, των μαθηματικών και τον χώρο λύσεων των μαθητών, και αυτό το παίρνει σαν μια ένδειξη δημιουργικότητας. Αλλά γενικώς όλες αυτές οι προσεγγίσεις και οι παραδόσεις τείνουν στο να δίνουν ένα νούμερο. Δηλαδή μετράνε δημιουργικότητα και λένε ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης έχει δημιουργικότητα 3,4. Αν και αναγκάστηκα να το κάνω, προσωπικά με βρίσκει, λέω ευγενικά ότι έχω μια επιφύλαξη. Αλλά με βρίσκει εντελώς αντίθετο.
Δεν μπορώ να διανοηθώ ή να δεχτώ ότι η δημιουργικότητα είναι κάτι που μετρέται με ζυγαριά, με ζούρα και λες εσύ έχεις 2,3, εσύ έχεις 2,4. Και γι' αυτό, και ήταν και μια ιδέα που αναπτύχθηκε στο έργο στο οποίο συμμετείχαμε με τον Χρόνη, να δώσουμε έμφαση, γιατί κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να είναι πολύ δημιουργικό σε κάτι και να μην είναι σε κάτι άλλο, ή να έχει υπερβολικές επιδόσεις σε μια όψη της δημιουργικότητας, αλλά λιγότερη επίδοση σε κάποια άλλη. Και επομένως, καλό είναι να μετράμε επιμέρους, να αξιολογούμε επιμέρους χαρακτηριστικά της δημιουργικής σκέψης και όχι να αποδίδουμε ένα συνολικό χαρακτηρισμό ή μια συνολική αποτίμηση. Αλλά για να μπορέσω να το κάνω αυτό, δηλαδή να μπορέσω να κάνω αυτή τη σύγκριση των δύο χώρων λύσεων, είπα για να επανέλθω τώρα σε ένα παράδειγμα της δευτεροβάθμιας, είπα ότι η μαγική συνταγή, μην το παίρνετε στη συνταγή, γιατί το λέω εγώ, είναι τα προβλήματα πολλαπλών λύσεων. Γιατί ακριβώς εκεί δίνεις μια προβληματική κατάσταση η οποία επιδέχεται διαφορετικές προσεγγίσεις, υπακούει στις διαφορετικές σκέψεις και βγάζει και πολύ ωραία αποτελέσματα, σας πληροφορώ. Ξεκινάω με ένα παράδειγμα κλασικό της γεωμετρίας. Δείξτε ότι κάθε εγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο που μπαίνει σε επικύκλιο είναι ορθή. Από μόνο του το παράδειγμα τοποθετεί τον εαυτό του στην ευκλήδια γεωμετρία. Έτσι. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα και επομένως θα λέγαμε ότι η αναμενόμενη λύση δεν είναι παρά η κλασική που συναντάμε ίσως και στα εγχειρίδια, ότι έχω μία γωνία εγγεγραμμένη σε κύκλο που μπαίνει σε ημικύκλιο, φέρω την ακτίνα όμικρον γάμα, τότε προφανώς το όμικρον αλφα γάμα είναι ισοσκελές, και άρα οι γωνίες είναι η αλφα, αλφα και η χ. Προφανώς και το όμικρον β γάμα είναι ισοσκελές, οπότε οι γωνίες μου είναι η β, β και η χ. Και επίσης ξέρω ότι 2α συν φ κάνουν 180, 2β συν χ κάνουν επίσης 180 και ξέρω επίσης ότι και φ συν χ κάνει 180, στις τρεις τελευταίες εύκολα βγαίνει ότι τελικά η γωνία α συν β, δηλαδή η αγ β, είναι ορθή. Κλασική απόδειξη. Και αυτό, εντάξει, είναι και το αναμενόμενο. Για σκεφτείτε όμως έναν λύτη, μην πω απαραίτητα πρώτης λυκείου ή δεύτερης μέσου, γιατί δεν θα έχει τις γνώσεις, αλλά για σκεφτείτε έναν λύτη που θα αξιοποιούσε στοιχεία από το περιβάλλον της γραμμικής αλγέβρας. Για να φτάσει το ίδιο αποτέλεσμα. Και μάλιστα εδώ θα προχωρήσω λίγο αντίστροφα, δηλαδή. Έστω ότι έχω ένα ορθογώνιο τρίγωνο αβγ, παίρνω μη το μέσο της πλευράς βγ, με κέντρο μη και ακτίνα την μη β ή την μη γ, γράφω τύφλο και ακτίνα δείξω ότι αυτός ο κύκλος θα περνάει το σημείο α. Ωραία. Θεωρώντας το μη ως αρχή, έχω αυτή τη σχέση, το μη β είναι μη μη γ. Επίσης, επειδή το τρίγωνο μου είναι ορθογώνιο, ξέρω ότι το εσωτερικό γινόμενο θα είναι 0. Ωραία. Επίσης, είμαι σίγουρος ότι το αβ γράφεται μη β μειον μη α. Το αγ θα γράφεται μη γ μειον μη α. Αν αντικαταστήσω την 3 και την 4 στη 2 και κάνοντας μια σειρά από μικρές πράξεις, θα φτάσω στο τέλος να αποδείξω ότι το μη β είναι ίσο με το μη α. Άρα υποθετικά το σημείο α έχει σημείο του β. Δουλεύοντας με τον ίδιο τρόπο συνεχώς, ακόμα και εμάς δεν μας αφήνει τα περιθώρια ο τρόπος δουλειάς μας ίσως να σκεφτούμε εναλλακτικά. Θα το πάω παραπέρα. Σκεφτείτε έναν λύτη που για το ίδιο πρόβλημα θα αξιοποιούσε στοιχεία από το περιβάλλον της αναλυτικής γεωμετρίας. Έστω ένα ημικύκλιο με διάμετρο του βγ, την οποία βγ τοποθετώ στον άξονα χ χιτόνους, φροντίζοντας έτσι ώστε το μέσο της βγ να συμπίπτει με την αρχή των αξών. Άρα μπορώ να πω ότι οι συνδεταγμένες το γ και β είναι της μορφής R0 μείον R0. Ένα τυχαίο σημείο α της περιφέρειας του κύκλου, με συνδεταγμένες C1, C2, που σημαίνει ότι αυτομάτως έχω αυτή την εξίσωση. Και μετά, πάω στο τρίγωνο αβ και υπολογίζω την αβ με πυθαγόριο θεώρημα. Στο τρίγωνο αβ
υπολογίζω την ΑΓ με Πυθαγόριο και αρκεί στη συνέχεια να δείξω ότι ΑΒ τετράγωνο στην ΑΓ τετράγωνο κάνει και τα ΓΑΜΑ τετράγωνο. Αυτό το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Αν κάνουμε τις πράξεις και κάποια στιγμή χρησιμοποιήσουμε και την εξίσωση του κύκλου, καταλήγουμε τελικά ότι το ΑΒ τετράγωνο στην ΑΓ τετράγωνο είναι ΒΓ τετράγωνο και επομένως το τρίγωνο μας είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Και δεν θα σταματήσω εκεί. Θα σας βάλω και ακόμη ένα λίγο υποθετικό, ο οποίος θα αξιοποιούσε στοιχεία από το περιβάλλον της τριγωνομετρίας, για να σας δείξει το ίδιο πράγμα. Για να δείτε τι σημαίνει τελικά πλούσιο περιβάλλον. Γιατί αν δεν είναι τέτοιο το περιβάλλον που να επιτρέπει όλη αυτή την αποκλίνουσα σκέψη να εμφανίζεται, μην περιμένουμε, όλες οι λύσεις θα είναι οι ίδιες και δεν μπορούμε να μιλάω για δημιουργικότητα. Λοιπόν, στον τριγωνομετρικό κύκλο. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 και ένα τυχαίο σημείο α πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο με συνταγμένη συνημή τον θ και ημή τον θ. Εγώ θέλω να δείξω ότι αυτό είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο με την ορθή γωνία στο α, αρκεί να αποδείξω ότι η βα και η γα είναι κάθετες μεταξύ του, αρκεί να αποδείξω ότι το γινόμενο των συντελεστών διευθύνσεων είναι μείον 1. Λοιπόν, ο πρώτος συντελεστής διευθύνσεως ουσιαστικά είναι η μη τον εφήτα προς η μη τον εφήτα συνέχεια. Ο άλλος εξίσου το γινόμενό τους, με γνώση απλών γεωμετρικών ταυτοτήτων, βγαίνει μείον 1 και τελειώσαμε, είναι κάθετες. Ελπίζω τα δύο παραδείγματα σε αυτή τη φάση να δείξανε αυτή τη δυνατότητα που δίνουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις να φανεί αυτή η ποικιλομορφία στη σκέψη μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αλλά μέχρι τώρα λέμε τι καλά που είναι όλα αυτά και πόσο βοηθάνε. Στον αντίποδα είναι το ερώτημα. Ωραία, τι είναι αυτό τώρα που επηρεάζει αρνητικά τη μαθηματική δημιουργικότητα. Και εδώ θα σας δείξω επίσης τρία παραδείγματα από μία έρευνα που κάναμε με μαθητές δημοτικού και με φοιτητές στο παιδαγωγικό στο οποίο είναι. Δώστε μου όμως το χρόνο από δύο κουβέντες πριν. Θα αναφερθώ στη δουλειά του Χάιλο. Ο Χάιλο πρέπει να σας πω ότι ήδη από 1997 επισταμένα μελέτησε την δημιουργική μαθηματική σκέψη στους μικρούς μαθητές και είπε ότι τελικά αυτό που καταστρέφει τα πάντα και δεν επιτρέπει τη δημιουργικότητα να αναδειχθεί είναι η αιμονή. Στον τρόπο σκέψης. Σκεφτείτε την αιμονή ως το αντίθετο της ευελιξίας. Άρα, αν εγώ μπορέσω με κάποιο τρόπο να αποστασιοποιηθώ από αυτή την αιμονή, δημιουργώ προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι αιμονές, είναι δύο. Η μία είναι η αιμονή με το μαθηματικό περιεχόμενο. Και αυτόν τον τύπο τον συναντάμε όταν οι μαθητές, προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα, περιορίζουν τη σκέψη τους, χωρίς αυτόν να απαραίτητο, περιορίζουν τη σκέψη τους σε ένα συγκεκριμένο έδρος επιλογών. Θα μπορούσαν και αυτές οι επιλογές να σχετίζονται με το πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Ενώ ο δεύτερος τύπος αιμονής είναι η αιμονή με τον αλγόριθμο. Ας μην σκεφτόμαστε τον αλγόριθμο με όρους αριθμητικών πράξεων, αλλά σκεφτείτε τον αλγόριθμο ως μια σειρά από βήματα που καταφέρουν και δίνουν ένα αποτέλεσμα. Αυτός λοιπόν ο τύπος αιμονής εμφανίζεται όταν ο μαθητής συνεχίζει κατ' επανάληψη να είναι προσκολλημένος σε έναν αρχικά επιτυχή αλγόριθμο, ακόμη και σε καταστάσεις που είτε δεν είναι εφαρμόσιμος, είτε είναι μεν εφαρμόσιμος, αλλά υπάρχουν και πιο, δεν είναι και πιο ιδανικός. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι για να γίνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη. Αιμονή με το περιεχόμενο. Έχετε υπόψη σας, φαντάζομαι, όλοι τα μαγικά τετράγωνα. Έτσι, είναι τετράγωνα που αν βάλουμε σωστά τους αριθμούς στα κελιά, κάθε σειρά οριζόντια, κάθε στήλη κατακόρυφα και κάθε διαγώνιος δίνει το ίδιο άθροισμα. Στην περίπτωσή μας θα είναι το 9. Και οι μαθητές εύκολα εδώ μπορούν να πούν 3 και 3, 6 στη στήλη, άρα 3 κάτω, 9. 4 και 3, 7, άρα 2, 9 και να συμπληρώσουν πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, συνεχίσαμε εμείς να δίνουμε κι άλλο μαγικό τετράγωνο, κι άλλο, κι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Χαρούμενοι όλοι είχαν αναπτύξει τέλεια μέσα τους τον αλγόριθμο. Ότι τι ψάχνουν, ψάχνουν φυσικούς αριθμούς, γι' αυτό λέω μόνο με το περιεχόμενο. Ψάχνουν φυσικούς αριθμούς που καλύπτουν, που ικανοποιούν τη συνθήκη. Μέχρι που φτάσαμε σε αυτό. Όσες δοκιμές και να κάνανε, γιατί προσέξτε, το πόσα στοιχεία δίνεις διευκολύνει ή δυσκολεύει το χρήστη. Δηλαδή, στο πρώτο παράδειγμα που σας έδωσα, υπήρχαν τόσα στοιχεία ώστε να είναι πολύ εύκολο να βρουν τον επόμενο. Εδώ πρέπει να κάνουν και κάτι.
κάποιες επιλογές, να δοκιμάσουν. Παραιτήθηκαν όλοι. Και οι φοιτητές του παιδαγωγικού και οι μαθητές του δημοτικού, λέγοντας ότι αυτό όλα τα άλλα λύνονται. Αυτό δεν λύνεται. Γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν από τη λογική των φυσικών αριθμών. Η αιμονή λοιπόν με το περιεχόμενο είναι ένα εμπόδιο στη μαθηματική σκέψη. Το ερώτημα αυτό ήταν. Να λύσω το μαγικό τετράγωνο. Συμπληρώσω το μαγικό τετράγωνο. Με αριθμούς. Δεν αργεί κανένα περιορισμό. Σε ποιον δηλαδή ξέρω. Όχι, δεν υπήρχε κανένα περιορισμό, καμία καθοδήγηση. Συμπληρώσω το μαγικό τετράγωνο. Ξέρω. Είχαν δει μαγικά τετράγωνα με κλάσματα. Όχι, δεν ξέρω αν είχαν, γιατί δεν ξέραμε την πρώτη εμπειρία του στην αλήθεια. Όπω σα σχολιάσαμε, εγώ πρέπει να πω ότι δεν υπάρχουν καν μαγικά τετράγωνα στα σχολικά εκδήλωση. Δεν υπάρχουν σαν δραστηριότητε. Δεν ξέρω σαν χειρίδια του γυμνασίου, όσοι εργάζεστε, αν υπάρχουν σχετικέ. Στη γυμνασία. Ναι, υπάρχουν μαγικά τετράγωνα. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, πήγαμε με την προοπτική ότι δεν έχουν εμπειρία σε τέτοιε δραστηριότητε. Άρα έπρεπε να κάνουμε εξ αρχή μια επιλογή ήδη. Και σκεφτείτε ότι αυτό το συναντήσαμε όχι μόνο στους μαθητές του Δημοτικού, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τεταρτοετής και εν δυνάμει σε λίγους μήνες ήταν σε θέση να διδάξουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιμονή τώρα με τον αλγόριθμο. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Δόθηκε ένα ορθογώνιο στους μαθητές, στους φοιτητές, και το ερώτημα ήταν, νομίζω ότι ο κύριος Σπύρου ήταν και στην παρουσίαση που κάναμε στην Ελληνική στο αντίστοιχο. Σας θυμάμαι. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι λοιπόν, για να το κόψεις σε δύο μέρη, πόσα κοψίματα χρειάζεσαι, σε δύο ίσα μέρη. Ήταν προφανής η απάντηση, είναι μία. Υπήρχαν όλο κενά και στο κάθε ένα ρωτούσαμε, για να το κόψεις σε τρία ίσα μέρη, για να το κόψεις σε τέσσερα, σε πέντε. Λοιπόν, προφανώς, από ένα σημείο και μετά, η λογική ήταν ότι σε όσα μέρη μου λένε, εγώ χρειάζομαι, αν θέλω σε νη μέρη, χρειάζομαι νη πλην ένα κοψίματα. Και αυτό έκανε. Αλλά έχουν ενδιαφέρον οι δύο τελευταίες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν θέλω να κόψω σε 6 μέρη, ο αλγόριθμος μου λέει 5 κοψίματα. Αν θέλω σε 9 μέρη, ο αλγόριθμος μου λέει 8 κοψίματα. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο δηλαδή που είναι επιτυχής ο αλγόριθμος, δεν είναι ίσως ο πιο ιδανικός, αφού μπορώ με πολύ λιγότερες γραμμές να δημιουργήσω τα κομμάτια αυτά. Με πολύ λιγότερο αριθμό από κοψίματα. Και εδώ είναι ενδιαφέρον ότι στην ομάδα των μαθητών του Δημοτικού όλοι και οι 70 πλην 4 ακολούθησαν τον αλγόριθμο και οι 4 διαφοροποιήθηκαν μόνο στην πρώτη περίπτωση και μάθαμε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει πριν μέρες μια άσχετη άλλη δραστηριότητα που είχε ακριβώς αυτό το σχήμα. Εντάξει. Με πρωτοβουλία του δασκάλου. Δεν ξέρω αν αυτή έπαιξε ρόλο ή όχι. Παρ' όλα αυτά, αυτή η γνώση δεν μεταφέρθηκε στο άλλο. Στους δε φοιτητές η εικόνα ήταν λίγο πολύ ηλικία και μάλιστα οι φοιτητές ήταν δύο ομάδες. Είχαμε φοιτητές με αυξημένη εμπειρία, είχαν παρακολουθήσει επιλεγόμενα μαθήματα στα μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος και οι άλλοι που δεν. Παρ' όλα αυτά η εικόνα ήταν και στις δύο το ίδιο. Μόνο ένας φοιτητής έκανε σωστά αυτό, αλλά όχι το άλλο. Πιο ενδιαφέρον, περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως το επόμενο πρόβλημα. Νομίζω. Δείτε το λιγάκι. Ένα παράδειγμα είναι το εξής. Δίνω τρία βάρη να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Τα βάρη είναι των 20 κιλών, των 9 κιλών, των 5 κιλών. Το ζητούμενο για τον μαθητή είναι να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει, κάποια, όλα, ό,τι θέλει, προκειμένου να δημιουργήσει μια ποσότητα άμμου 24 κιλών. Και βγήκε εύκολα η λογική και γρήγορα ότι αν βάλω το 20 και το 5 από την άλλη και αρχίζω και ρίχνω άμμου, όταν ισορροπήσει η τραμπάλα, αυτά θα είναι 24 κιλά. Αρχίσαμε λοιπόν να δίνουμε και άλλα και άλλα και άλλα. Να πω και επίσης ότι και τις τρεις περιπτώσεις τις εμπνευστήκαμε από τη δουλειά του Χάιλοκ. Δεν τις φτιάξαμε εξ αρχής εμείς. Εμείς τις τροποποιήσαμε ώστε να υπηρετούν λιγάκι τη δική μας λογική. Λοιπόν, τα παραδείγματα που δόθηκαν ήταν αυτά. Πραγματικά, δείτε ποιο είναι το δεύτερο. 16, 7 και 3 είναι τα βάρη που δίνονται. 12 είναι το ζητούμενο για την άμμο. Και η λογική πάλι είναι να βάλω το 16 και το 3 από τη μια μεριά. Το 7 από την άλλη και να ρίξω άλλο. Όταν ισορροπήσει θα είναι 12. Παντού εφαρμόζεται. Αυτά που είναι με κόκκινο είναι απαντημένα σύμφωνα με τον αλγόριθμο.
Αλλά τα έχουμε κόκκινο γιατί αυτά γινόντουσαν κι αλλιώς. Δείτε λιγάκι για παράδειγμα. Το νούμερο 7 χρειαζόταν μόνο τα δύο βάρη. Αφού το ζητούμενο ποσό άμμου, η ποσότητα άμμου ήταν 60 κιλά, μπορούσα απλώς να βάλω το 55 και το 5 από τη μια και να βάλω μόνο άμμο από την άλλη. Δεν χρειάζομαι δηλαδή των 10 κιλών. Το 8. Το ζητούμενο είναι 10 κιλά. Συγγνώμη, το ζητούμενο είναι 3 κιλά. Οπότε μπορώ να βάλω 10 από τη μια και το 7 από την άλλη και να ρίξω άμμο. Να χρησιμοποιήσω μόνο 2. Εντυπωσιακό όμως πιο πολύ το τελευταίο που του ζητάει 20 κιλά άμμο όταν του δίνει βαρύδιο των 20 κιλών. Και άρα μπορώ απλώς να βάλω το 20 από την μια μεριά και να βάλω άμμο από την άλλη. Εν τούτης, για να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα, από τους μαθητές του Δημοτικού, 3 παρέκλειναν μόνο στην περίπτωση 7, 2 μόνο στη 10, 1 στις 7 και 10, μόνο 2 υπήρξαν που και στις 3 δείξαν αυτό που λέμε αποκλίνουσα σκέψη και δεν ακολούθησαν τον λογαριασμό. Στους φοιτητές τώρα. Και από τους έμπειρους και από τους άπειρους, ένας μόνο υπήρξε, έτσι, και ο οποίος δεν έκανε και για τα 3. Έκανε και θυμάμαι ποιο, δεν το έχω σημειωμένο πέρα, κάποια από αυτά. Επομένως, βλέπετε πώς μιλήσαμε για τα θετικά, αλλά πώς η αιμονή που έχουμε είτε με το περιεχόμενο είτε με τον αλγόριθμο μπορεί να δουλέψει ανασταλτικά ως προς το να εμφανιστεί αυτό η αποκλίνουσα σκέψη ή δημιουργικότητα. Και έρχομαι να αναφερθώ τώρα στα δύο ταυτόχρονα σχεδόν μαζί, στα δύο τελευταία ερωτήματα. Στη συμβολή της τεχνολογίας στο να αναπτυχθεί η μήνυ δημιουργικότητα και στο κομμάτι της συλλογικής, και εδώ θα πάρω την αφορμή από το έργο στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Κυρίσογλου, ένα ευρωπαϊκό έργο, του οποίου το συντονισμό είχε ο κυνηγός ο Χρόνης, το οποίο έργο στόχευε στο να αναπτυχθεί ένα προσαρμόσιμο υπολογιστικό περιβάλλον, το οποίο υποστηρίζει ανθρώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, δασκάλους, καθηγητές, πληροφορικάριους, μηχανικούς, που εμπλέκονται στο να παράξουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, να συνεργαστούν και να το σχεδιάσουν από κοινού. Και παρόλο που εδώ θα μιλήσω εγώ για την δημιουργικότητα στο επίπεδο των μαθητών, στη σκέψη των μαθητών, το έργο είχε έναν διτό σκοπό, γι' αυτό ήταν και MC τετράγωνο. Ήθελε μαθηματική δημιουργικότητα στη Δευτέρα. Δηλαδή ταυτοχρόνως εμφανιζόταν και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας σε εμάς τους ίδιους που εμπλεκόμασταν στο σχεδιασμό αυτού του υλικού. Το έργο, όπως είπα, ήταν ευρωπαϊκό, οπότε εμπλεκόντουσαν 4 κοινότητες ενδιαφέροντος από 4 χώρες, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Γαλλία και από εδώ από την Ελλάδα. Και παρήχθηκε ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων βιβλίων, αυτά το ονομάσαμε C-Book Units και το C-Book πήρε. Για να παίξουμε με το λόγο, πιθανό λόγο παίρνουμε με το e-book, αλλά το C εδώ έχει σχέση με το creativity και με τη δημιουργικότητα. Και θα δώσω εδώ κάποιο παράδειγμα όπου θα δούμε τους μαθητές ως αναγνώστες αυτών των βιβλίων. Θα δούμε δύο βιβλία αποσπάσματα, τον Δον Κιχώτη και την Αλήθεια στη χώρα των μοτίβων, των θαυμάτων, και μια περίπτωση όπου οι μαθητές συμμετέχουν ως δημιουργοί, ως σχεδιαστές. Λοιπόν, και ας ξεκινήσω με το πρώτο. Λοιπόν, σας είχα πει και πρωτήτερα πώς η αφήγηση γοητεύει και εμπλέκει τους μαθητές στα μαθηματικά. Νομίζω ότι και στα δύο παραδείγματα που θα σας δείξω ήταν πραγματικά η κινητήρια δύναμη, γιατί δουλεύτηκε το μεν πρώτο οδό και πόδι με μαθητές της τρίτης γυμνασίου, η δε αλήθεια με μαθητές έκτης δημοτικού. Ξέρετε όλοι το κλασικό βιβλίο. Ξεκινάμε με την κλασική ιστορία, όπου είναι με τον Σάντζο Πάντζα το κόμμα του και πάνω στο γάιδαρό του και βλέπει κάτι ερυπωμένους ανεμόμενους που τους νομίζει για εχθρούς και ορμάει να τους επιτεθεί και όταν φτάνει κοντά συνειδητοποιεί ότι δεν. Από εκεί αρχίζει η δική μας ιστορία γιατί αλλάζει μια δάμετα, αποφασίζει να νοικοκυρευτεί, να γίνει ένας καλός μιλωνάς, φέρνει την Τουλτσινέα την καλή του εκεί, παντρεύονται, παίρνουν έναν ερυπωμένο ανεμόμενο και πρέπει να το φτιάξουν ένα λειτουργικό ανεμόμενο. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Προβλήματα γεωμετρίας των τριών διαστάσεων. Για παράδειγμα, ο καταπληκτικός Δον Κιχώτης πρέπει να λύσει, έχει σκεφτεί στην κονική στέγη, να φτιάξει έναν αποθηκευτικό χώρο όπου ο χρέος γίνεται περισσότερο. Κλινδρικό.
Τώρα πρέπει να κάνει επιλογές. Να είναι χαμηλός ο πύργος και πλατής, να είναι στενός και ψηλός. Ποιος το εξασφαλίζει το μεγαλύτερο όγκο. Σκεφτείτε αυτό που σας είπα πριν για τις αλληλοσυνδεόμενες αναπαραστάσεις. Γιατί καθώς πειράζω τον κύλινο στον κόνο, βλέπω να πειράζεται και να ανακηρύνεται ένα σημείο στη γραφική παράσταση. Και έχει να πάρει και άλλες αποφάσεις. Γιατί σκεφτείτε ότι ένας ανεμόμενος για να δουλεύει πρέπει να λάβω υπόψη μου τη φτερωτή, το σχήμα της, τα πανιά της, την ταχύτητα του ανέμου, το μέγεθός της. Και αν η φτερωτή είναι προβληματική, στο χελονόπλασμα έχει γραφτεί λάθος ο κώδικας, πρέπει να βρει ποιο είναι το λάθος και να το διορθώσει. Και, αλλά τα καταπάει πολύ καλά. Πάει καλά ο ομίλος του, μπαίνει, γίνει συγγραμμένη στο χρηματιστήριο. Κάποια στιγμή έχουμε μια σειρά από επεισόδια στις σελίδες του, στα κεφάλαιά του και βέβαια στο τέλος έχουμε την κλασική διαθήκη από το βιβλίο που φέρνει ο συμβολογράφος και τα αφήνει όλα στον Σάντσο Πάντζα ή αν θέλουν οι μαθητές να γράψουν το δικό τους τέλος. Με τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη δουλέψαμε την περασμένη χρονιά με μαθητές και τα αποτελέσματα τα παρουσιάσαμε στο PME το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Ουγγαρία. Τη δουλειά που έκαναν οι μαθητές ως αναγνώστες πάντοτε του συγκεκριμένου βιβλίου. Θα γυρίσω και θα σας θυμίσω τον βαθμό ελευθερίας που είχα αναφέρει. Ο βαθμός λοιπόν ελευθερίας είναι ένας πρόσθετος παράγοντας που δημιουργεί προϋποθέσεις και να στηριχθεί και να προκληθεί η δημιουργική μαθηματική σκέψη. Δείτε λοιπόν τι έγινε. Είχαμε μια προβληματική φτερωτή που έπρεπε να την διορθώσουν οι μαθητές. Λοιπόν, οι μαθητές ενθουσιασμένοι με την πρόκληση αγνοούν την φτερωτή που τους δίνει το βιβλίο και φτιάχνουν μια δική τους. Και είναι τόσο χαρούμενοι με τη δική τους που αποφασίζουν σε όλες τις επόμενες σελίδες του βιβλίου να αντικαταστήσουν τις στερεωτές που υπάρχουν φυτεμένες από εμάς με τη δική τους. Προσέξτε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι από σελίδα σε σελίδα βελτιώνουν, γιατί αλλάζουν οι απαιτήσεις κάθε φορά. Και επομένως αυτοί είναι αναγκασμένοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και να βελτιώνουν το δικό τους προϊόν. Έχουμε ένα προϊόν που είναι υποδιακή εξέλιξη, υποδιακή βελτίωση. Αυτός ο συνεχής αναστοχασμός τους πάνω στο προϊόν τους, εν τέλει δεν αντιμετωπίζει μόνο τα ερωτήματα που θέτει η προβληματική κατάσταση του βιβλίου, αλλά και εδώ φαίνεται η σύνδεση της μαθηματικής δημιουργικής σκέψης με τη δημιουργία νοήματος. Συμβάλλει καθοριστικά στο να εμπλακούν σε μια διαδικασία δημιουργίας μαθηματικού νοήματος σε σχέση, στην περίπτωσή μας, με την έννοια της γωνίας. Και αν παρακολουθήσετε τους διαλόγους, λοιπόν, βλέπετε πώς ξεκινούν από μια στατική άποψη για τη γωνία προς μια δυναμική. Αρχίζουν και μελετάνε και συζητάνε για γωνίες στο τέλος, τον οποίο όμως ορατή είναι μόνο μια πλευρά. Την υπόλοιπη πρέπει να τη φανταστούν. Η συγκεκριμένη λοιπόν τεχνολογία επέτρεψε στους μαθητές αυτούς να επιδείξουν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με την σχεδίαση διαφορετικών φτερωτών, αλλά και μια πρωτοτυπία για να μιλάω για όρους δημιουργικότητας. Και η πρωτοτυπία αποδείχθηκε, όπως έχω πει και άλλες φορές μέχρι τώρα, τόσο από τη σπανιότητα ήταν η μοναδική περίπτωση επιλογής τέτοιας. Να φτιάξω κάτι δικό μου και να αλλάξω όλο το βιβλίο και να το αντικαταστήσω. Αλλά ήταν και ένα γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε από την ίδια την κοινότητα. Τα σχόλια που ανέβηκαν στον χώρο της ασύγχρονης επικοινωνίας από τους συμμαθητές ήταν πω τι καταπληκτικό είναι αυτό που φτιάξατε, τι εντυπωσιακό. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι εδώ έχουμε ένα προϊόν που είναι original, που είναι καινοτόμο, είναι πρωτότυπο. Σε ένα ανάλογο κλίμα, σε ένα ανάλογο βαθμό, εμπνευσμένοι από το γνωστό βιβλίο Alice in Wonderland, εμείς το κάναμε Alice in Paterland, η αλήκη στη χώρα των μοτίβων και όχι των θαυμάτων, όπου πάλι έχουμε την κλασική ιστορία, την αλήκη να πέφτει στην κουνελότρυπα, αλλά όταν φτάνει κάτω, είναι σε έναν χώρο που κυριαρχούν τα μοτίβα και εκεί συναντάει έναν κύριο που ονόμαζε Φιδία, που κάνει ωραία κλειπτά και μοτίβα, γιατί το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στη γενίκευση. Έτσι, στη διαδικασία της γενίκευσης. Λοιπόν, όπως και έναν άλλο κύριο, ο οποίος είναι ο τοπικός τεχνίτης εκεί, που επίσης δουλεύει πάνω στα μοτίβα, και καθώς ο αναγνώστης πάει μπρος-πίσω στις σελίδες και κινείται ανάμεσα στις δυναμικές αναπαραστάσεις των διαφόρων μοτίβων, ουσιαστικά παίζει ανάμεσα στους αλγεβρικούς τύπους, στις συναρτήσεις και κάνει μαθηματικά για να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες. Κοιτάξτε λοιπόν πάλι πώς τα. Πρέπει να πω ότι το υλικό αυτό δεν το έχουμε αναλύσει ακόμα. Αυτό έγινε τέλη Ιουνίου, λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία. Και εγώ ομολογώ ότι είμαι περίστατος από τότε. Έχουμε τα βίντεο, έχουμε τα ηχητικά, αλλά θα δείξω ένα-δύο στιγμιότυπα μόνο από το φωτογραφικό υλικό. Από τα βίντεο δεν έχω ακόμα δει.
που δείχνει αυτό που είπαμε πάλι, τον βαθμό ελευθερίας και το ρίσκο που παίρνουν οι μαθητές. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή, ο Φιδιές προσπαθεί έχει έναν κώδικα, τον οποίο αναπαράγει στον Παρθενώνα τα ψηφιδωτά αυτά, το σχήμα αυτό το μοτίβο. Έχει έναν κώδικα ο οποίος είναι προβληματικός, γιατί όταν οι μαθητές τρέξουν το σύρτη, το δρομέα, το σχήμα που βγαίνει είναι αυτό και όχι αυτό. Και το ζητούμενο στα παιδιά ήταν να το διορθώσουν ώστε να αναπαράγει το σωστό μοτίβο. Καλά. Αυτό είπαμε εμείς. Τα παιδιά αυτά δεν είχαν σχέση με την καινούργια version του χελονόκου, με τη λεγόμενη χελονόσφαιρα, αν είναι δόκιμος ο όρος. Είχαν μόλις μια-δυο μέρες πριν εισαχθεί από τον δάσκαλό τους στις βασικές μόνο εντολές. Γιατί δεν χρησιμοποιούν και πολλές. Μπρος, πίσω, αυτό, αριστερά, δεξιά δεν έχει. Αυτά μόνο. Αλλά δες τη λιγάκι στη διάρκεια του 40 λεπτά, παράτησαν και το βιβλίο εκεί την ώρα και αρχίσανε να φτιάχνουν δικά τους μοτίβα με το σύρτη. Τώρα εντάξει, το connotation για το δεύτερο το αγνοούμε. Το βλέπουμε σαν προϊόν μαθηματικό. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι παιδάκια της έκθεσης δημοτικού μπήκαν σε μία, ακριβώς επειδή αισθανόντουσαν ελεύθεροι, ότι ο βαθμός ελευθερίας δεν θα μαλώσει κανείς, δεν πρέπει υποχρεωτικά στην επόμενη σελίδα να έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και ενώ κάποιοι μπήκαν στη λογική να διορθώσουν το κώδικο ώστε να βγαίνει, οι υπόλοιποι παίζανε το δρομέα και κάνανε αλλαγές προκειμένου να φτιάξουν. Αν αυτό δεν είναι στιγμές ή στιγμιότυπα δημιουργικά, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω. Το τρίτο παράδειγμα είναι αυτό το οποίο εμπλέκει τους μαθητές ως σχεδιαστές. Βάλαμε λοιπόν μαθητές της τρίτης γυμνασίου να φτιάξουν ήδη ένα τέτοιο C-Book Unit. Από το μηδέν να το φτιάξουν, δηλαδή επιλογή της ιστορίας και να δείτε εδώ την αφήγηση που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξεκινάει με τον ήρωά μας ο οποίος γίνεται παραλήπτης μιας επιστολής από τον θείο του, μάλλον κληρονόμος είναι, και ξεκινάει ένα ταξίδι γρίφων ουσιαστικά μέσα από τους οποίους ανακαλύπτει την ταυτότητά του μέχρι να βρει το οικόσημο της οικογένειας. Εδώ φάνηκαν οι προτιμήσεις των παιδιών, κυρίως έχουμε γρίφους, και η εξέλιξη της ιστορίας αξιοποιεί τους γρίφους αυτούς μέσα από το περιβάλλον του Τζεβτζέβρα, της χελονόσφαιρας και εργαλείου που έχει το Freud Dental Institute. Αλλά αυτό που εγώ είδα ως ένδειξη δημιουργικής σκέψης των παιδιών εδώ ήταν το πόσο διαφορετικά μαθηματικά τοπία, μαθηματικές περιοχές συνδύασαν οι ίδιοι μαθητές, ήταν η επιλογή δική τους. Και έτσι έχουμε άλλοτε να στρέφονται στην άλγεβρα και να εμπλέκουν έννοιες όπως ξέρω, η χρήση συναρτήσεων, μια σειρά διαφορετικές αναπαραστάσεις, η λύση εξισώσεων μέσα από τις γραφικές τους παραστάσεις, η κλίση μιας ευθείας, άλλοτε να πηγαίνουν στη γεωμετρία και να εμπλέκουν έννοιες όπως τον υπολογισμό των εμπαδών, τη χρήση γεωμετρικών τόπων, π.χ. της μεσοκαθέντα κλπ. Παράγεται λοιπόν εδώ ένα προϊόν που είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας που πληρεί αρκετές από τις προϋποθέσεις που είπαμε πριν για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν δημιουργικό. Αλλά, όπως είπαμε και πιο πριν, δεν μπορεί να νοηθεί ένα δημιουργικό προϊόν αν δεν έχει προηγηθεί μια δημιουργική διαδικασία. Επομένως, κλείνοντας, νομίζω ότι δείχνει χαρακτηριστικά αυτό το διάγραμμα τις πιθανότητες εμφάνισης κάθε μιας από τις προηγούμενες δημιουργικότητες. Όπως βλέπετε, η μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί την έχει η μήνυ δημιουργικότητα, γιατί ακριβώς εμφανίζεται κάθε φορά που ένα άτομο βιώνει μια νέα και με νόημα μόνο για αυτόν ερμηνεία. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια στις επιμορφώσεις όμως, εγώ πρέπει να πω ότι ήμουν 20 χρόνια στην τάξη πριν μεταφερθώ στο πανεπιστήμιο. Οπότε έζησα με τα παιδιά πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να μιλήσω με τα λόγω γνώσεως γι' αυτά. Έχοντας λοιπόν βρεθεί σε επιμορφώσεις και από τις γεωμετρίες, και ως ακροατής και ως ομιλητής, αυτό που πάντοτε εντόπιζα ήταν η πίεση του κοινού, του δώστε μας εδώ και τώρα συγκεκριμένα πράγματα που αμέσως να τα πάρω και να τα εφαρμόσω. Στη δημιουργικότητα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η δημιουργικότητα θέλει χρόνο και δεν έχει έτοιμες συνταγές. Δυστυχώς ή ευτυχώς για αυτήν. Έτσι. Έτσι όμως αναπτύσσεται και η αλήθεια είναι ότι παίρνει χρόνο. Επομένως δεν μπορείς να δώσεις συνταγές. Πολύ επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ωραία, ως άνθρωποι της πράξης, της τάξης, ας προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τη δημιουργικότητα στην καθημερινή μας διδασκαλία. Με όλα αυτά που είπαμε πριν. Ας προσπαθήσουμε να παρέχουμε στους μαθητές μας ευκαιρίες
να κάνουν αυτοί οι επιλογές να καλλιεργούν τη φαντασία τους και τη διερεύνησή τους. Και ας δούμε, και αυτό κρατήστε το, όχι ως αυτό σκοπό τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, όταν τα κάνω όλα αυτά, τα εμβαδά το ένα το άλλο, δεν τα κάνω επειδή ο σκοπός μου είναι να φτάσω στη δημιουργική μαθηματική σκέψη, κάπου αλλού θέλω να φτάσω. Στην βαθιά έννοια και την κατανόηση των εμβαδών. Αλλά φαίνεται ότι στην πορεία γίνεται ένα όχημα η δημιουργική μαθηματική σκέψη για να φτάσω στο ζητούμενο. Αλλά τώρα θα συμφωνήσω λίγο εδώ με τον Κίσο. Αν δεν δούμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και τη δουλειά μας σαν κάτι δημιουργικό, δύσκολο μπορούμε. Δηλαδή, όχι να το καβαλήσουμε το καλάμι, αλλά αν δεν το ψηλωθείς κάπως έτσι μέσα στην τάξη, ότι και καλά είσαι και εσύ λίγο δημιουργικός, και ότι αυτό που κάνεις στη διδασκαλία σου είναι κάτι δημιουργικό, είναι χλωμό αν θα καταφέρεις να κάνεις όλα τα άλλα. Τελευταία διαφάνεια είναι, και γυρνώ στη λέξη που μου αρέσει, ότι αν όμως δεν αισθανθούν οι μαθητές μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θα έχουν τόσο ασφαλείς ώστε να πάρουν ρίσκα, δεν πρόκειται να εμφανιστεί. Και λυπάμαι που το επόμενο βίντεο δεν θα έχει υπότιτλους. Πιάστε ό,τι μπορείτε στα αγγλικά και θα σας πω και εγώ ό,τι μπορώ και λίγο. Σμύρνα. Αυτό έπρεπε να βγει, όπως έφερα λιβάνι, αλλά ξέχασε τα λόγια. Και λέει, αυτό μου το έδωσε ο Φρανκ. Λοιπόν, έπρεπε να κάνει μια επιλογή ή να μην πει τίποτα ή κάτι να πει. Πήρε λοιπόν το ρίσκο να πει κάτι. Θα είσαι καλά με τον εαυτό σου με τους γύρους σου, αλλά μην περιμένεις να κάνεις πράγματα που θα κάνουν τους άλλους. Χα, να πω, τι ήταν αυτό. Έτσι. Επομένως, εδώ είναι η φάση που λέω, νομίζω, ευχαριστώ. Χαίρομαι που δεν έχετε ερωτήσεις.